Φεύγουμε, πάμε για τη Λαϊκή Αγορά. Τα καπέλα μας που βρίσκονται. Όχι για τη Λαϊκή Αγορά. Δεν θα πάμε να πάρουμε ψάρια. Όχι. Δεν θέλω να πάμε Λαϊκή Αγορά. Θέλω να πάμε στην Λαϊκή Αγορά. Θα πάμε να τη δούμε τη για την Εφή, είπαμε. Δεν τη δούμε. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει, δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, βουλάρι σηκωτή σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να φωτίσω και να δίσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον Μπασά. Πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό κι άλλη μόνο. Γεια σας, τι γίνεται? Ωραία. Σιπουρές, θα πάρουμε. Θα πάρω λεχιλευράκια, σαρδέλα. Ωραία είναι σαρδέλα αυτό εδώ. Και πιο ψηλή με τέσσερα, δες πρέπει λίγο πιο ψηλή να μπορώ. Ναι, ναι. Ωραία σαρδέλα και ψηλή, αλλά λίγο πιο ψηλή, ξέρεις. Αυτή είναι χοντρή, ωραία. Θα πάρω 1 κιλό σαρδέλα και 2 λευράκια. Κοίτα μαλά. Το μαριδάκι. Θα παίρνω στα μικρά. Ναι, αλλά μπορεί να είναι βολικό το ένα. Το μέγεθο. Θα μου βάλεις ένα. Γράψε θέσπινα. Παυράκι μοντρό. Και επιστρέφουμε. Πάμε, επιστρέφουμε. Κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό κι άλλη μόνο μόνο ξεχάσω και δεν βρίζω στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάζω φαγητό για τα παιδιά. Εγώ να φύγω νηστική και σαν τρελή για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαπιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει κενό. Να έχω το τρίτο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτή η Παναγιώτη ήταν μια βόλτα, άλλη μια βόλτα στη Λαϊκή. Ψωνίσαμε τα φρούτα και τα ψάρια και θα πάμε τώρα σπίτι να τα καταναλώσουμε. Η βόλτα στη Λαϊκή είναι ευχάριστη διαδικασία, γιατί τα παιδιά είναι μαθημένα πια, αφού πηγαίνουμε και 1 και 2 φορές την εβδομάδα. Περιμένουν τους εμπόρους με το εμπόρευμά τους να τους δούνε. Είναι πολύ σημαντικό. Περίμενε ότι είναι πολύ σημαντικό στη Λαϊκή να έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό και μωρομάντιλα, γιατί τα παιδάκια συνήθως ζητάνε τα φρούτα. Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει να τρώμε τα φρούτα μας καθαρά και πλημμένα, έτσι δεν είναι? Μία βόλτα στη Λαϊκή από την Εργοδέσποινα. Τα φιλιά μου.